Πρωτίστως με το δίλημα του ονόματος προσήλθαν σήμερα στις κάλπες τα χιλιάδες μέλη του κινήματος αλλαγής και στην Κρήτη για να αναδείξουν τα νέα τοπικά όργανα τους αντιπροσώπους στο συνέδριο που θα διεξαχθεί στις 20 με 22 Μαΐου, αλλά και το νέο όνομα της παράταξης. Πασόκ, ναι. Γιατί είναι του Αντρέα. Πασόκ. Βέβαια. Τι άλλο. Θα θέλατε να έχει μια καθαρή επιλογή και το Πασόκ. Ναι, βεβαίως. Καθαρή επιλογή και το Πασόκ. Πασόκ. Και μόνο Πασόκ να έγραφε. Το Πασόκ είναι ιστορία, είναι το όνομά μας, είναι η ταυτότητά μας. Δεν νομίζω ότι πρέπει να απέχει από το νέο ξεκίνημα της παράταξης. Πασόκ, συνάλλη, το ίδιο πράγμα είναι. Ένα είναι το κόμμα. Ένα είναι, δεν χρειάζεται. Το Πασόκ ήταν πάντα κίνημα αλλαγής. Το κίνημα αλλαγής ήταν πάντα Πασόκ. Μεταξύ άλλων, το εκλογικό σώμα κλήθηκε να επιλέξει ως προς την ονομασία ανάμεσα στο ισχύον, δηλαδή κίνημα αλλαγής ή στο ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής με τα αντίστοιχα σύμβολα το τριαντάφυλλο και το πράσινο ήλιο. Μάλιστα, στο εκλογικό κέντρο της αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου, η εσωκομματική διαδικασία εξελίχθηκε μετά μουσικής, καθώς στο χώρο ακουγόταν ο ύμνος του ΠΑΣΟΚ με τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη. Πλειοψηφία των φίλων και των μελών του ΠΑΣΟΚ νομίζω θέλει να ξαναδεί τον ήλιο να ανατέλει. Και ανατέλει. Ενωμένοι μαζί λοιπόν προχωρούμε για κάτι καινούριο. ΠΑΣΟΚ εννοείται και κίνημα αλλαγής μαζί. Το ίδιο είναι το... Η ίδια η πορεία είναι. Ψήφισα στην αλλαγή του ονόματος ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Θέλω να πιστεύω ότι ξεκινάει, μάλλον συνεχίζει κάτι καλύτερο που περιμένει όλος ο κόσμος. Περίμενε και άλλες επιλογές, να πω την αλήθεια. Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να μπει για μένα μέσα στο όνομα. ΠΑΣΟΚ την άλλα. Αδέσομαι τη διαδρομή μας και την ανανέωση. ΠΑΣΟΚ. Από τις 7 το πρωί που άνοιξαν οι κάλπες, η προσέλευση των πολιτών ήταν αθρώα, ενώ δεν έλειψαν και τα μέλη του κινήματος που παρά τις όποιες κινητικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν, ήταν εκεί για να ψηφίσουν. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος, ο οποίος ήρθε το Δεκέμβριο και ψήφισε, θέλει να γίνουν πράγματα στον χώρο της Δημοκρατικής Παράταξης. Το ΠΑΣΟΚ τώρα προσδοκά από αυτή την προσπάθεια να βγει πιο δυνατό. Τα μέλη όλα θα συμβάλλουν με τη συμμετοχή τους στη στήριξη της παράταξης. Στόχος της κρίσιμης εσωκομματικής διαδικασίας είναι η επόμενη μέρα να διασφαλίσει την ενότητα στην παράταξη, να την ισχυροποιήσει και να την καταστήσει και πάλι πρωταγωνίστρια στην πολιτική σκηνή της χώρας, απαντώντας έτσι στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Για να μπορέσει να συμβάλλει καταλυτικά στην ανάκαμψη της χώρας, στην κοινωνική δικαιοσύνη και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων που όλο και διευρύνονται λόγω των φαινομένων ακρίβειας και αδικίας που συμβαίνουν σε όλα τα επίπεδα.